Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Μόνο εσύ μπορείς». Σε αυτό το νέο κύκλο εκπομπών θα αναζητήσουμε τους τρόπους με τους οποίους ο πολίτης μπορεί να δώσει ένα καλύτερο αύριο στην πολιτεία του. Διότι μόνο ο πολίτης δομεί την πολιτεία του και μόνο αυτός μπορεί να την αλλάξει. Σήμερα θα μιλήσουμε για τα άλλα προβλήματα του κτηνοτροφικού κλάδου και τις υποσχέσεις οι οποίες δίνονται κατά καιρούς. Όλα αυτά θα μας τα αναλύσει ο κύριος Βιβυλάκης Ιωάννης, υποψήφιος βουλευτής με την ΕΣΥ Ελλήνων Συνέλευσης, στο νομό Χανίων. Καλησπέρα κύριε Βιβυλάκη. Καλησπέρα κύριε Πασχαλίδη, όπως να καλησπέρισουμε και τους συμπολίτες μας που βλέπουν την εκπομπή σας αυτή τη στιγμή. Κύριε Βιβυλάκη, παρατηρούμε ότι τα προβλήματα του κτηνοτροφικού κλάδου αυξάνονται τα τελευταία χρόνια. Οι εκάστοτες κυβερνήσεις προβαίνουν σε άμεσες λύσεις ώστε να λυθούν αυτά τα προβλήματα? Κοιτάξτε κύριε Πασχαλίδη, όπως έχουμε παρατηρήσει όλοι μας λίγο πολύ, την τελευταία δεκαετία ολοένα, όπως είπατε και εσείς και αναφέρατε, αυξάνονται τα προβλήματα του κτηνοτροφικού κλάδου. Όπως έχουμε και προαναφέρει και σε άλλες εκπομπές κατά καιρούς που έχουμε κάνει, μία υψηλή φορολογία η οποία έχει γονατίσει τους κτηνοτρόφους, όπως και τους αντίστοιχους παραγωγούς της γης, μία ότι πλέον έχουν καταργηθεί διάφορες βοήθειες, όπως ήταν η επιστροφή του ΦΠΑ για το πετρέλαιο κίνησης, μία οι επιδοτήσεις οι οποίες όχι μόνο έχουν μειωθεί 80% ή σε άλλες περιπτώσεις δεν παίρνουν καθόλου βάσει της καινούργιας κοινής υπουργικής απόφασης, που είναι σημειωθεί ότι πάρθηκε τελευταία στιγμή όλο στοιχείο. Μία τώρα οι πρόσφατες καταστροφές που είχαν γίνει από τα φυσικά έντονα καιρικά φαινόμενα, τα οποία σε ορισμένες περιοχές οι κτηνοτρόφοι όχι μόνο δεν μπορούσαν να πάνε στις περιοχές τους ώστε να επισκευάσουν ή και να κατασκευάσουν από την αρχή της εγκαταστάσεις, αλλά δυστυχώς με την ελλειψή βοήθεια που προσφέρει αυτή τη στιγμή η εκάστοτε κυβέρνηση που κυβερνάει αυτόν τον τόπο, πολλές φορές δεν είχαν χρήματα ούτε καν να επισκευάσουν αυτές τις εγκαταστάσεις. Παρόλο που είχαν γίνει τότε κάποιες συστάσεις, όπως γνωρίζουμε, άλλοτε το αρμόδιο Υπουργείο ανταποκρίθηκε, άλλοτε δυστυχώς είναι ακόμα στα λόγια, στη θεωρία. Αυτό όμως δυστυχώς δεν λύνει τα προβλήματα. Η θεωρία δεν λύνει τα προβλήματα, μόνο οι πράξεις. Πράξεις θέλουμε, εννοείται. Ακριβώς, ακριβώς. Σε όλα αυτά θα ήθελα λίγο να αναφέρω ότι θα έπρεπε τα αρμόδια Υπουργεία, όπως έχουν καθήκοντα, να είναι κοντά στους κτηνοτρόφους, όπως και στους αγρότες. Κοντά με πράξεις, με αμεσότητα, να λύνουν άμεσα όλα τα προβλήματα που δημιουργούνται, είτε αυτά είναι οικονομικά, είτε είναι κάποιες ενισχύσεις που χρειάζονται, να είναι συνέχεια δίπλα στους παραγωγούς. Και όχι μόνο να βγαίνει ο κάθε υπουργός, όπως είχε βγει ο πρώην υπουργός αγροτικής ανάπτυξης και είχε αναγγείλει κάποια μέτρα, θα κάνουμε το ένα, θα κάνουμε το άλλο. Δυστυχώς η θεωρία δεν αρκεί, δεν λύνει τα προβλήματα. Δυστυχώς. Μήπως γνωρίζετε γιατί δεν υλοποιούν άμεσα αυτά τα προβλήματα? Τα εκάστοτε υπουργεία, κυρία Πασχαλίδη, όπως ανάφερα και πριν, θα έπρεπε να τα λύνουν άμεσα τα προβλήματα. Ενώ, όπως ισχυρίζονται οι ίδιοι, έχουν τα μέσα και έχουν και τη δύναμη να τα λύσουν, άλλοτε λύνονται στο ελάχιστο και άλλοτε είναι ακόμα στη θεωρία. Δεν λύνονται. Αυτό, κατά την ταπεινή μου γνώμη, συμβαίνει γιατί, όπως θα μπορούμε όλοι μας κατά καιρούς να παρατηρήσουμε, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, μια που είναι και υπεύθυνο για το αγροτικό και το κτηνοτροφικό τομέα, έχω δει με δύο ανθρώπους που είναι τελείως άσχετοι με το επάγγελμα. Ανθρώπους που δεν έχουν καν ιδέα ούτε τι θα πει χωράφι πολλές φορές. Όχι να ξέρουν τι γίνεται. Γι' αυτό δεν μπορούν και να πάνε μια σοβαρή απόφαση στα προβλήματα. Γιατί, άμα δεν ξέρεις το αντικείμενο, δεν είσαι σε θέση να αποφασίσεις και να λύσεις το πρόβλημα. Παρ' όλα αυτά όμως μπαίνουν τέτοιοι άνθρωποι και το παίζουν αρμόδιοι. Κύριε Πασχαλίδη, παρ' όλα αυτά μπαίνουν και στην ουσία δεν υπάρχει κράτος, δεν υπάρχει δομή. Γιατί χωρίς δομή, χωρίς κάποια βάση, δεν θεωρείται κράτος. Η παραγωγή τι να την κάνουν τη θεωρία, έτσι. Δηλαδή, είχαμε δει και σε κάποια site στο ίντερνετ, όπως είναι ο Αγρόκηπος, όπως είναι κάποια site, να εξαγγείλονται κάποια μέτρα. Ναι, ωραία, ωραία θεωρία, πολύ ωραία αυτά τα μέτρα,
Καλά, όμορφα. Το θέμα είναι η πράξη. Τι γίνεται στην πράξη. Και δεν βλέπουμε πράξη. Ακριβώς. Στο ελάχιστο ή στο καθόλου. Μάλιστα. Δώστε μας, κύριε Βιλάκη, λίγο χρόνο. Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Το ιερό Ελλάνιο κείμενο της ολικής ολότητας του Ελλάνιου Αξιακού Συστήματος των 33 Ελλάνιων Πρωτοκόλων Συνδυονόμων αποτελεί το απόλυτο, ύψιστο και μοναδικό δημιουργικό πλαίσιο δικαίου που ο δημιουργός του Αρτεμισόρας έγραψε, γείωσε και χάραξε προς όλους και για όλους. Μέσα από τις σελίδες του, ο αναγνώστης, ακολουθώντας τις ακριβείς αναλύσεις, διασπάσεις και συνθέσεις, θα ιχνηλατήσει και θα αντιληφθεί έννοιες που θα διευρύνουν σημαντικά το πεδίο της συνειδητότητάς του. Όλοι οι Ελληνάνθρωποι πρέπει να αποκτήσουν πλήρη γνώση του πανίερου Ελλάνιου Αξιακού Συστήματος για να γνωρίσουν όλες τις αλήθειες της ολότητας του ατόμου και να μάθουν με ακρίβεια τα πάντα για όλες τις ολότητες και πύλες που υπάρχουν μέσα στο Ελλάνιο Αξιακό μας Σύστημα. Παραγγείλε τώρα στα τηλέφωνα 216-800-9810 και 690-9969-698 ή ηλεκτρονικά στο www.κοσμοθέαση.com. Μόλις επιστρέψαμε από το διάλειμμά μας, συνεχίζοντας την εκπομπή «Μόνες Συμπορείς», πριν το διάλειμμα αναφερθήκαμε για τα προβλήματα του κτηνοτροφικού κλάδου και τις λύσεις οποίες υπάρχουν. Κύριε Βιβιλάκη, θα ήθελα να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση, και έτσι ώστε να κλείσει και η εκπομπή μας. Η Ελλήνος Συνέλευση, την οποία και εκπροσωπείτε, έχει να μας δώσει άμεσες λύσεις για όλα αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν? Αυτή τη στιγμή, κυρία Πασχαλίδη, η Ελλήνος Συνέλευσης όχι απλώς να έχει λύσεις, είναι έτοιμη να ανταποκριθεί σε οποιοδήποτε από όλα αυτά τα προβλήματα, ακόμα και από την επόμενη μέρα που θα αναλάβει πλέον τα ενία της χώρας. Εμείς αντίθετα με τις εκάστοτες κυβερνήσεις και με τους διάφορους υπουργούς που τα καιρού βγαίνουν και λένε μόνο θεωρία, εμείς είμαστε στην πράξη. Υπάρχουν μελέτες, υπάρχουν προγραμματισμένες μελέτες, οι οποίες είναι, να αναφερθούμε, είναι κατεθειμένες και στο ανώτατο δικαστήριο της χώρας, στο Νάριο Πάγο, που σημαίνει πως είμαστε υπεύθυνοι και υπόλογοι για τις πράξεις μας και ότι αν δεν πραγματοποιηθούν στην ώρα που πρέπει αυτές οι μελέτες, θα έχουμε να κάνουμε με την ελληνική δικαιοσύνη. Και αυτό πιστεύω είναι και το σωστό. Ακριβώς. Που δεν νομίζω κάποιος άλλος μέχρι τώρα, πέρα από την Ελληνική Συνέλευση, να το έχει κάνει αυτό. Να έχει δεσμευτεί με πρωτόκολλο του Ανώτατου Δικαστηρίου για όλα αυτά. Η Ελληνική Συνέλευση θα υπάρχει μια αυστηρότητα όσον αφορά τη γεωργία στους σπόρους. Θα φυτεύονται μόνο σπόροι φυσικοί, όχι μεταλλαγμένοι γενετικά σπόροι, ώστε να παράγονται υγιεινά προϊόντα, να παράγονται πρώτες ύλες, ώστε να μπορούν να εκτραφούν υγιεινά και σωστά και τα ζώα της αντίστοιχης κτηνοτροφίας. Δεν θα υπάρχουν παρεμβάσεις όσον αφορά την ανάπτυξη των ζώων, όπως γίνεται τώρα με κάποιες ενέσεις, κάποιες ορμόνες, ώστε τα ζώα θα αναπτύσσονται στο φυσικό τους περιβάλλον, στη ελληνική φύση, η οποία είναι και πάρα πολύ πλούσια λόγω του εδάφους σε μεταλλικά στοιχεία και ίχνο στοιχεία. Θα υπάρχει μια αμεσότητα μεταξύ παραγωγού και καταναλωτή, ώστε τα προϊόντα που παράγονται από τη γεωργία και αντίστοιχα από την κτηνοτροφία να μπορούν να δίδονται άμεσα στα ελληνικά νοικοκυριά, ώστε να μην μένουν πολύ καιρό σε αποθήκες και να λιώνονται και να χαλούν τη θρεπτική τους αξία. Η Ελλήνα Συνέλευση θα είναι πάντα δίπλα και μπορεί να είναι δίπλα στον Έλληνα πολίτη, γιατί έχουμε και τη δύναμη και τη γνώση να τα κάνουμε. Μάλιστα. Όλα αυτά που μας είπατε ακούγονται ιδανικά για το βιωτικό επίπεδο του ανθρώπου. Κάπου εδώ θα πρέπει να σας ευχαριστήσω που παρευρεθήκατε στην εκπομπή μας και θα ήταν τιμή μας να ξαναέρθετε να κάνουμε και άλλες εκπομπές, έτσι ώστε να ενημερώνουμε σωστά τους Έλληνες πολίτες. Τιμή δικιά μου, κυρία Πασχαλίδη, και δεσμεύομαι σε άλλες εκπομπές να είμαστε πιο αναλυτικοί και να έχουμε και περισσότερα στοιχεία, ώστε να μπορούν και οι συμπολίτες μας να κρίνουν μόνοι τους. Εδώ λίγο πληγήσουμε, θα ήθελα να κάνω μια πρόσκληση στους συμπολίτες μας να έρθουν στα δικά τους γραφεία, να γνωρίσουν από κοντά την Ελλήνων Συνέλευση, να δούνε
ότι είμαστε υπαρκτά πρόσωπα, δεν είμαστε τίποτα φαντάσματα, ακόμα και να πολιτευτούν αν έχουν την επιθυμία. Η νέα σύλληψη είναι ανοιχτή για όλους. Δεν υπάρχουν δεσμεύσεις και κριτήρια να δουν ότι υπάρχει κάποια αποδεικτική διαδικασία, ότι δεν είναι μόνο θεωρία, και γενικά να δουν το σύστημα, να έρθουν κοντά μας. Πολύ ωραία, κύριε Βουλάκη. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ, καλό να είστε. Η εκπομπή μας μόλις έφτασε στο τέλος της. Καλό σας βράδυ.